φίλοι από τα, και φίλες από τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας και γενικότερα φίλοι, σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα του Κοινοτικού Συμβουλίου χώρας, το οποίο αφορά τον κτηριακό εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου χώρας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλώ τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Δημήτρο Βουδινήσιο. Αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που δηλώσατε παρόν στη σημερινή μας συγκέντρωση διαμαρτυρία που αποφάσισε ομόφωνα το Συμβούλιο της Κοινότητας Χώρας για την κτηριακή αναβάθμιση και εξυγχρονισμό του μουσείου. Το μουσείο της χώρας είναι η ιστορία του τόπου μας. Είναι η ιστορία της αρχαίας Πύλου. Στη χώρα είναι το ανάκτορο του Νέστορα. Στη χώρα βρέθηκε αυτός ο θησαυρός και στη χώρα θα μείνει. Στη χώρα που πρέπει να πάρει ταυτότητα. Και η ταυτότητα να γράφει αρχαία Πύλος. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας, ένα από τα πλέον σημαντικά αρχαιολογικά προϊστορικά μουσεία της χώρας μας, ιδρύθηκε το 1969 προκειμένου να φιλοξενήσει τα ευρήματα του ανάκτορου του Νέστορα. Μισό αιώνα τώρα το μουσείο αποτελεί σημείο αναφοράς για τη χώρα και τους κατοίκους της, αλλά και πόλο έλξης επισκεπτών, δεδομένου ότι φιλοξενεί μοναδικά ευρήματα που χρονολογούνται από την εποχή του Χαλκού και τη Μυκηναϊκή περίοδο. Η εγκατάλειψη του κτηρίου, ο περιορισμένος χώρος για τα εκθέματα, η απαρχαιωμένη μουσολογική αντίληψη της έκθεσης και τα ζητήματα ασφάλειας θα έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και χρόνια. Ανταποκρινόμενη έστω και με καθυστέρηση, η Δημοτική Αρχή το 2016 ξεκίνησε διαδικασίες κτηριακής αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του μουσείου, προκειμένου να το εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Προτάθηκαν δύο φορές στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και η πρόταση απορρίφθηκε και τις δύο φορές. Οι λόγοι απόρριψης δείχνουν για μας ότι είναι απαράδεκτοι με προχειρότητα και εγείρουν σοβαρούς προβληματισμούς για το κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να γίνει τελικά η αναβάθμιση του μουσείου. Η επισκεψιμότητα του μουσείου σήμερα είναι περίπου το 1/3 της επισκεψιμότητας του ανακτόρου του Νέστορα και αυτό γιατί έχουν πάρει από το μουσείο μας πολλά σημαντικά ευρήματα και όλα τα χρυσά για λόγους ασφαλείας. Επίσης, το κακό οδικό δίκτυο από Τουλούπα Χάνη μέχρι τη χώρα και από τη χώρα μέχρι το Κορφάσιο αποτρέπουν τα τουριστικά γραφεία να περνούν από τη χώρα. Το μουσείο δεν είναι για μας μόνο ένα κτίριο που φιλοξενεί τον ανεκτίμητο και με διεθνή ακτινοβολία αρχαιολογικό πλούτο του τόπου μας. Αλλά είναι ένα ορόσημο που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, συνδέοντάς το με την τοπική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη. Πριν μερικές ημέρες, ο Περιφερειάρχης κ. Νίκας υπέγραψε την τρίτη πρόσκληση με δικαιούχο του Υπουργείου Πολιτισμού και της Φορείς του για την ενίσχυση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις 18/6/2021 κατατέθηκε η πρόταση για το Μουσείο της Χώρας. Θετική εξέλιξη. Αλλά η ένταξη του μουσείου στο ΕΣΠΑ δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει και την εκτέλεση του έργου. Μας προβληματίζει η στατική επάρκεια του κτηρίου. Να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε απόρριψη, ένταξη, απένταξη. Υπάρχει και μια ανησυχία για τη μεταφορά του μουσείου στην Πύλο. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Το Συμβούλιο της Κοινότητας της Χώρας και όλοι οι κάτοικοι απαιτούμε ένταξη του έργου κτηριακή αναβάθμιση και εξυγχρονισμός του μουσείου στο ΕΣΠΑ. Επέκταση του μουσείου για να φιλοξενήσει τα ευρήματα του πολεμιστή και των θελωτών τάφων. Ευρήματα που πρέπει να μείνουν στη χώρα. Σύνδεση του μουσείου με το ανάκτορο του Νέστορα. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. Βελτίωση του οδικού δικτύου από Τουλούπα Χάνη χώρα και από χώρα Κορυφάσιο για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο μουσείο και στο ανάκτορο του Νέστορα. Καλούμε άμεσα όσους εμπλέκονται να πράξουν με τη δέουσα σοβαρότητα ώστε να γίνει η κτηριακή αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός του μουσείου, που σε συνδυασμό με τις δικές μας προσπάθειες θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κωνσταντίνα Σταματελοπούλου Κολοκυθά για την προσφορά της για την επέκταση του μουσείου της χώρας με μια καινούργια αίθουσα. Ο αγώνας μας τώρα ξεκινάει. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα μας βρείτε πάλι μπροστά σας όταν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τον Δήμαρχο, τον κύριο Καρβέλα, Δήμαρχο του Νέστορος. Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά για την ημέρα.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ στη χώρα και βρίσκομαι για ένα σκοπό ο οποίος πραγματικά είναι ιερός, είναι μοναδικός. Είναι για το Μουσείο της Χώρας. Το Μουσείο της Χώρας έχει μια μεγάλη σημειολογική αξία. Για όλους εμάς αποτελεί την κοιτίδα της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου μας. Ο Σοβός Βασιλιάς Νέστορας εδώ δημιούργησε έναν μοναδικό πολιτισμό που ακόμη και σήμερα τα ιδανικά του και οι αξίες του πραγματικά καταλαμβάνουν όλο τον κόσμο. Είμαι πάλι χαρούμενος διότι βλέπω μια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτό σημαίνει ότι η τοπική κοινωνία θέλει, απαιτεί και διεκδικεί την ανάπτυξη της πολιτιστικής της ταυτότητας. Άρα εμείς που εκπροσωπούμε όλους αυτούς τους συνδημότες μας είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε τις απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις αυτού του τόπου. Και αυτό να είστε βέβαιοι ότι κάνουμε. Εγώ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω μια σειρά επαφών με όλους τους βουλευτές του νομού, με την Υπουργό Πολιτισμού, με τον Γενικό Γραμματέα, με τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη και τις αρπόδιες υπηρεσίες της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Πραγματικά, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε κανόνες στην ατζέντα δεν υπάρχει κάτι για μεταφορά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπήρχαν δύο προσκλήσεις. Πράγματι, οι υποβληθήσεις προτάσεις ήταν ατυχέστατες. Την πρώτη, ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ήταν ένα συγκεκριμένο ποσό. Τη πρόταση που κατατέθηκε ήταν μεγαλύτερο ποσό. Συνεπώς, εκ προημίου ήταν απορριπταία. Σαφώς ο καθένας μας βάνει σε σκέψεις γιατί έγινε αυτό. Δεν πιστεύω όμως ότι έγινε για να χαθεί από τη χώρα το μουσείο. Πάμε στο δεύτερο. Τη δεύτερη πρόσκληση, πραγματικά, ο προϋπολογισμός ανέβηκε στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόσκληση η οποία υπευλήθη απορρίπτηκε για τυπικούς λόγους. Η τρίτη πρόσκληση που βγήκε πράγματι σε χρόνο άμεσο, δηλαδή μέσα σε 3 εβδομάδες περίπου από την απόρριψη της υποβληθήσας πρότασης, ήδη κατατέθηκε η πρόταση, ήδη κύριε Πρόεδρε έχει βγει η προέγκριση των οικοδομικών εργασιών για να διασφαλίσουμε και αυτό που λέτε περιστατικής ανεπάρκειας, συστατικής επάρκειας. Συνεπώς θεωρώ και μάλιστα γίνανε και οι αναγκαίες διορθώσεις επί των οικοπαίδων των οποίων έχει δημιουργηθεί το ακίνητο. Πρέπει να ξέρετε ότι το ακίνητο είχε δημιουργηθεί, δηλαδή το μουσείο, πάνω σε δημοτική περιουσία, το οποίο ποτέ δεν είχε μεταγραφεί. Υπήρχαν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες, αυτές τις λέω για λόγους να γνωρίζουν κάποιοι τι γίνεται. Είμαι βέβαιος ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα ανακοινωθεί και επισήμως η ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Άρα, το Μουσείο της Χώρας τροχοδρομείται. Εκείνο που πρέπει εμείς να διασφαλίσουμε είναι το έργο να γίνει σωστό, να γίνει με τις προδιαγραφές και πράγματι τα εκθέματα να είναι αντάξια της περιοχής και να μην λείπει κανένα έκθεμα από αυτό εδώ το μουσείο και να είναι σε άλλα μουσεία. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και γι' αυτό εδώ θα αγωνιστούμε. Επίσης, ένα άλλο θέμα που ο κύριος Πρόεδρος στην ομιλία του έκλεισε. Υπάρχει από εδώ την χώρα μια εκλεκτή συνδημότητά σας, η κυρία Ντίνα Κολοκυθά, η οποία πράγματι ρευστοποιεί μια μεγάλη περιουσία στην Αγγλία και δημιουργεί ένα ίδρυμα. Αυτό το ίδρυμα έχει κάποιους σκοπούς. Σκοπή θα είναι η χρηματοδότηση της μίας αίθουσας του μουσείου και η αξιοποίηση του γειτονικού ακινήτου που βρίσκεται δίπλα. Σε συνδυασμό με το κτίριο Μπάρκα που είναι ακριβώς μπροστά μας. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα 4 χρόνια όλο αυτό το σημείο που εδώ είμαστε θα ξανασυναντηθούμε και ο καθένας θα λάβει, αν θέλετε, το μερίδιο από τις ενέργειες και τις πράξεις που έκανε ώστε αυτή η περιοχή να έχει αλλάξει παντελώς και να έχει τροχοδρομήσει προς την ανάπτυξη. Θεωρώ θετικό ο κόσμος, οι συνδημότητες να διεκδικούν και να κάνουν συγκεντρώσεις. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι προέρχομαι από μια περιοχή, από τη Φοινικούντα όπως ξέρετε όλοι, όπου παλαιότερα, πριν
15 χρόνια η περιοχή αυτή απειλήθηκε από ολοκληρωτική καταστροφή. Ο ξεσηκωσμός του κόσμου αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα που είχε να δημιουργηθεί. Πιστεύω στις λαϊκές συγκεντρώσεις, δεν πιστεύω σε λαϊκισμό. Δεν μου αρέσει να λαϊκίζω, μου αρέσει να διεκδικώ και να αγωνίζουμε. Πιστεύω ότι σε αυτό το στόχο είμαστε όλοι μαζί. Και έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμεθα και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Θέλω να διαβεβαιώσω το Κοινοτικό Συμβούλιο. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους μου επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και τους Δημοτικούς Συμβούλους. Θέλω να διαβεβαιώσω τους τέους δημάρχους της περιοχής που βλέπω να περιβρίσκονται σήμερα εδώ. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους εσάς, τον καθένα ξεχωριστά και όλους μαζί, ότι πράγματι στο τέλος θα πετύχουμε αυτό που επιθυμούμε. Να είστε βέβαιοι, σας ευχαριστώ και πολύ σύντομα θα ξανασυναντηθούμε σε μια ευρύτατη λαϊκή συγκέντρωση που πιστεύω ότι πλέον και οι υγειονομικές συνθήκες θα μας το επιτρέπουν, ώστε να πούμε τι κάνουμε όλο αυτό το καιρό για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Παρακαλώ το βουλευτή με συνέχεια στον κύριο Μαντά να έχει το λόγο. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Τοπικό Συμβούλιο για την πρόσκληση. Βρίσκομαι εδώ γιατί είμαι ένας από τους ανθρώπους που έχω ζήσει από πολύ κοντά την πορεία αυτού του έργου. Είχα την τύχη όταν ήμουν μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου να είμαι μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Μελέτης μαζί τότε με τον εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, τον κύριο Πετρόπουλο, το 2016 και την τότε Δημοτική Αρχή με τον Δήμαρχο τον Δημήτρο Καφαντάρη, όταν ξεκίνησε η διαδικασία σύνταξης μελέτης για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Και ήμουν τότε, είχα ζήσει όλη την πίεση που έπρεπε να ασκήσουμε στους μελετητές, προκειμένου το έργο αυτό, η μελέτη να ολοκληρωθεί γρήγορα, για να προλάβουμε να το εντάξουμε στο τρέχον επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου, το τρέχον επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας, διότι το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως καλά γνωρίζετε, δεν έχει το μεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, άρα έπρεπε να βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης αποκλειστικά και μόνο στην περιφέρεια. Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, αλλά πρωτίστως η αυτοδιοίκηση, έχει επενδύσει πάνω σε αυτή την προοπτική του μουσείου. Από το πρωί σήμερα ακούω διάφορα σενάρια να συζητούνται με συμπολίτες μου, οι οποίοι μου αναφέρουν διάφορα, ότι το μουσείο θα φύγει, θα πάει στην Πύλο ή θα γίνει με οτιδήποτε άλλο, ή ότι πρόκειται να πενταχθεί και από την τρίτη πρόσκληση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία και τον προβληματισμό σας. Γιατί δύο προσκλήσεις και γιατί δύο απεντάξεις? Οι λόγοι είναι απλοί και ξεκάθαροι. Τους ανέλησε και ο Δήμαρχος, ο οποίος και αυτός κάνει τον αγώνα του το τελευταίο διάστημα για την ένταξη του έργου. Η πρώτη πρόσκληση απεντάχθη λόγω προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός πρόσκλησης ήταν λιγότερος από τον προϋπολογισμό που χρειάζεται να υλοποιηθεί το έργο. Και η δεύτερη πρόσκληση απεντάχθηκε λόγω ημερομηνιών σε εγκρίσεις, οι οποίες ήταν μεταγενέστερες της ένταξης της πρόσκλησης. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που το έργο εντασσόταν στο συγκεκριμένη πρόσκληση, θα είχαμε ζητήματα απένταξης στο μέλλον από την Επιτροπή Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξού και η Περιφέρεια, Περιφερειάρχης, αμέσως άνοιξε καινούργια πρόσκληση μέσα σε 3 εβδομάδες, αφού έχουν πλέον ολοκληρωθεί οι ημερομηνίες σωστές, για να μπορέσει το έργο, συνολικά με τον προϋπολογισμό που απαιτείται, να μπορέσει το έργο να ενταχθεί και να πάρει την ένταξη που απαιτείται για να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση, που είναι η δημοτράτηση. Εγώ νομίζω, αγαπητοί συμπολίτες, ότι αυτό που θα πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε όλοι μαζί δεν είναι για το αν θα γίνει αυτό το έργο. Το έργο αυτό θα γίνει. Θα υπάρξει η ένταξή του, σταδιακά το Υπουργείο θα το δημοπρατήσει, θα υλοποιηθεί. Βεβαίως θα είμαστε εδώ να κοιτάμε την προόδο του και την υλοποίησή του. Αλλά αυτό νομίζω που θα πρέπει να κοιτάξουμε όλοι και να δούμε, να διεκδικήσουμε, είναι τι θα κάνουμε αυτό το έργο να το αναδείξουμε, να το προβάλλουμε, να το προωθήσουμε, έτσι ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα
και στο ανάκτορο του Νέστορα αλλά και σε συνδυασμό με το μουσείο, η περιοχή να πάρει ζωή και να δούμε και τι άλλες επενδύσεις μπορούμε να κάνουμε στην περιοχή, σε υποδομές κυρίως, για να βελτιώσουμε και την προσβασιμότητα, να αναδείξουμε το πολιτισμικό μας πλούτο και η περιοχή της χώρας να πάρει τη θέση που της αξίζει στην πολιτισμική ιστορία της Μεσσηνίας, που είναι πολύ ψηλά. Ήδη το ανάκτορο του Νέστορα είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε προσβασιμότητα αρχαιολογικά μνημεία στη Μεσσηνία. Έχει τεράστιο περιθώριο να αναπτυχθεί. Γύρω από τη χώρα γίνονται τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές. Να δούμε λίγο τον τρόπο πώς θα διασυνδέσουμε την πόλη με αυτές τις υποδομές. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω αυτή την αγάπη και αυτό το πάθος που έχετε για τον τόπο σας να το κάνουμε όλοι μαζί δύναμη και να ενωθούμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα για την περιοχή. Εύχομαι πολύ σύντομα, αγαπητέ Πρόεδρε, να μας ξανακαλέσετε, αφού έχει ενταχθεί το έργο και αφού έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες, για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε για την τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Βουλευτή Μεσσηνίας κύριο Περικλή Μαντά. Καλώ τον Περιφερειακό Σύμβουλο κύριο Θανάση Πετράκου. Γεια σας όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Κοινοτικό Συμβούλιο της χώρας για αυτή την πρωτοβουλία. Είμαστε εδώ γιατί οφείλουμε να είμαστε εδώ. Γιατί σήμερα η Μεσσηνία μπορεί να έχει την αρχαία και την αρχαία Μεσσήνη, να έχει την αρχαία Θουρία, αύριο να θα έχει την αρχαία Κορώνη και την αρχαία Ανδανία, αλλά τουλάχιστον η δική μας γενιά, από την πρώτη δημοτικού, ένα πράγμα ξέραμε να έρθουμε. Μας φέρνανε εκδρομής στα ανάκτορα του Νέστορα και στο Μουσείο της χώρας. Άρα είναι υποχρέωσή μας να είμαστε παρόντες για να στηρίξουμε τον αγώνα και το ενδιαφέρον του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Αρχής όλων για αυτό το έργο. Η παρουσία όλων δείχνει το πόσο δεμένος είναι ο κόσμος της χώρας με το μουσείο και με τον αρχαιολογικό χώρο, με το ανάκτορο του Νέστορα, το οποίο, επαναλαμβάνω, ήταν αυτό που σηματοδότησε την εγγραφή της Μεσσηνίας στον αρχαιολογικό χάρτη της πατρίδας μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε υποχρέωση με όλες μας τις δυνάμεις όλοι να στηρίξουμε, να συμβάλλουμε, να παλέψουμε, όχι μόνο να ενταχθεί όπως υπόθηκε και από τον Δήμαρχο και από τον Βουλευτή, αλλά πάνω απ' όλα γρήγορα να υλοποιηθεί και συνολικά να αναβαθμιστεί, έτσι ώστε να γίνει η επίσκεψη στα ανάκτορα του Νέστορα και στο Μουσείο της χώρας ένας πόλος έλξης για όλο τον κόσμο. Κλείνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ένα. Η άμεση, η απάντηση του Περιφερειάρχη, η θετική του καταρχάς, επιβεβαιώνει ένα πράγμα, νομίζω. Μια γνωστή διαχρονική αξία. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος παρά μόνο εκείνοι που δεν δίνονται. Ή, να το πούμε πιο λαϊκά, άμα δεν φωνάξει το παιδί δεν θα φάει, που λέγανε οι γονείς μας. Λοιπόν, μπράβο λοιπόν και πάλι στο Κοινοτικό Συμβούλιο για αυτή την πρωτοβουλία. Είμαστε εδώ και θα είμαστε να στηρίξουμε από το θεσμικό μας ρόλο στην περιφέρεια να προχωρήσει η υλοποίηση του σημαντικού αυτού αιτήματος έργου που πρέπει να γίνει στη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πετράκο. Ο κύριος Πετράκος είναι πάντα παρόν στους αγώνες του νομού μας και τον ευχαριστούμε. Ο λόγος είναι στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και ο κύριος Καπαντάρης έχει ζητήσει να μιλήσει τελευταίος, νομίζω το δικαιούται, γιατί είναι ο δήμαρχος ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία. Θα μας πει περισσότερα και για πώς ξεκίνησε και για την εξέλιξη. Οπότε παρακαλώ τον κύριο Κανάκη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε το Τοπικό Συμβούλιο για την πρόσκληση. Αυτό που είπε ο Θανάσης ο Πετράκος, το παιδί άμα δεν κλάψει δεν τρώει γάλα, είναι ένα γεγονός. Δεν είναι ώρα να ρίξουμε ευθύνες, αλλά πραγματικά και οι δύο απεντάξεις είναι αδικαιολόγητες. Ευτυχώς που το κατάλαβε ο Περιφερειάρχης, έστω και τώρα και με τις κινητοποιήσεις, και πραγματικά προχωράει πιο πέρα.
Ο κύριος Μαντάς μας έκανε μια πάσα με αυτό που είπε. Τι θέλουμε? Να φτιάξουμε ένα μουσείο. Το μουσείο κάποτε στη χώρα μεγαλουργούσε. Ερχόντουσαν τα σχολεία. Υπήρχε μια κινητικότητα. Αυτή τη στιγμή το μουσείο θα γίνει. Από ό,τι βλέπουμε, είναι όλοι διαδεδομένοι να προχωρήσουν και να το κάνουν. Η προσβασιμότητα όμως στην περιοχή είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ανάπτυξη για το μουσείο όταν κορφάσει η χώρα δεν έχει δρόμο. Όταν από τη Βλαχόπουλη ακόμα για να έρθει, είναι δύσκολος ο δρόμος. Αν δεν βοηθηθεί η προσβασιμότητα σε αυτή την περιοχή, η ανάπτυξη δεν θα έρθει. Καταλάβαμε όλοι σήμερα ότι με τους αγώνες που δίνουν οι τοπικές κοινωνίες, πραγματικά παίρνει σάρκα και ωστά. Μην σταματήσετε να αγωνίζετε ποτέ, γιατί δεν ακούει κανένας τίποτα. Φέρω ένα παράδειγμα ότι το έργο απεντάχτηκε γιατί δεν έφτανε ο προϋπολογισμός. Ξεπέρασε το όριο του προϋπολογισμού. Γνωρίζουμε όλοι οι αυτοδιοικητικοί και ο Δήμαρχος και όλοι ότι για να βοηθήσει έναν κωδικό να βάλει χρήμα στον προϋπολογισμό για να δώσει λύση στο έργο δεν είναι τίποτα. Και όμως χρονοτριβεί το έργο τώρα 4 χρόνια. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γανάκη. Το λόγο έχει ο κύριος Καφαντάρης. Καταρχήν, καλημέρα σε όλους. Συνδημότησες και συνδημότες, είναι πραγματικά μεγάλη μου η χαρά που ως αυτοδιοικητικός του Δήμου Πύλου Νέστορος αλλά και ως δημότης του Δήμου της Δημοτικότητας Νέστορος βρίσκομαι εδώ, γιατί πραγματικά πρέπει επιτέλους να ενημερωθεί και ο κόσμος, αλλά πρέπει επιτέλους να έχουμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δεν είναι άλλο από αυτό που όλοι οι προλαλήσαντες τόνισαν. Αρχή γεννημένου από το τοπικό συμβούλιο. Είναι επιτέλους το όνειρο και το όραμα της περιοχής να γίνει πράξη. Θα μου επιτρέψετε για διαολίγο να κάνω μια ιστορική αναδρομή, διότι έχει σημασία να γνωρίζουμε, για να μπορούμε και να κρίνουμε τα γεγονότα και τις πράξεις. Ήμουν ευτυχής και εγώ και οι συνεργάτες μου για το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι διαχειριστήκαμε δύο μεγάλα έργα, ειδικά της ενότητας Νέστορος, το Ανάκτορο, αλλά και το Μουσείο. Θυμάμαι πάρα πολύ την αγωνία όλων μας, όταν ξεκίνησε η διαδικασία ένταξης και δημοπράτησης του Ανακτόρου, του μεγαλύτερου έργου πολιτισμού στην Ελλάδα. Πραγματικά ήταν καθημερινή. Καταφέραμε και το είδαμε, το εγκαινιάσαμε. Το 2016, παρουσία του τότε Υπουργού Πολιτισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπητοί συμπολίτες, θυμάμαι πάρα πολύ καλά την αγωνία μας για το Μουσείο της χώρας. Το 2015, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω δημόσια ένα προς ένα, που τα μέλη του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφίες και πλειοψηφίες, που αγκαλιάσαμε μαζί μία πρόταση να δημιουργήσουμε προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια, έτσι ώστε να αποκτήσει τις μελέτες για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουσείου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουσείου. 2015 ξεκίνησαν οι διαδικασίες των μελετών για να μπορέσουμε να έχουμε την χαρά, έστω και με καθυστέρηση, αγαπητέ πρόεδρε και αγαπητά μέλη, την ένταξη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Υπογράφηκε λοιπόν η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Υπουργείου. Και θυμάμαι όταν τελείωσε τα εγκαίνια του Ανακτόρου του Νέστορος και παραδόθηκε στον κόσμο, κάλεσε τον Υπουργό τότε Πολιτισμού στο Δημαρχείο της χώρας, η υγεία μας. Παρουσία μας δεσμεύτηκε ότι τώρα ξεκινάμε για το μουσείο, διότι οι στόχοι μπαίνουν έτσι ώστε να υλοποιούνται. Άρα λοιπόν τελείωσε ο πρώτος, ξεκίνησε ο δεύτερος. Τον αγώνα της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο κ. Μαντάς πάρα πολύ καλά αναφέρθηκε με τον κύριο Πετρόπουλο που είχε οριστεί εκ μέρους του Δήμου μας τότε, την αγωνία τους για να τρέχουν οι μελέτες. Διότι όλη την ευθύνη των μελετών την είχε η εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Εμείς είχαμε την χαρά να πληρώνουμε αυτό το κόστος. Οφείλω να ευχαριστήσω λοιπόν την εφορία και την Μεσσηνία και του Υπουργείου Πολιτισμού που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν αρρωγοί στην εξέλιξη των μελετών.
ηλεκτρομηχανολογική, αρχιτεκτονική, στατική υποχρέωση της προγραμματικής σύμβασης. Στατική λοιπόν που έχουν ακούσει πάρα πολλά. Την έκανε και την ολοκλήρωσε το Πολυτεχνείο Αθηνών. Έχει κατατεθεί μαζί με όλες τις μελέτες και πολύ ορθά ένας συνομιλητής είπε πριν ότι όταν κρίθηκε, μάλλον πήγαινε να βγει η πράξη για να βγουν οι οικοδομικές άδειες, διαπιστώθηκε τέλος 18 αρχές του 19 ότι το οικόπεδο που είναι χτισμένο το μουσείο, κανείς δεν το ήξερε, ούτε εμείς, είναι δημοτικό. Και θυμάμαι που υπόγραψα σε συμβολιογράφο εδώ της χώρας τη μεταβίβαση τη δωρεάν του ακινήτου στο Υπουργείο Οικονομικών γιατί είναι δημόσιο κτήμα για να μπορεί να είναι πλέον ιδιοκτησία του κράτους και να βγουν όλες οι σχετικές αδειοδοτήσεις. Το 2020 το καλοκαίρι, επειδή έχω την χαρά και την τιμή να συμμετάσχω ως τακτικό μέλος στο Κεντρικό Συμβούλιο Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού, η εφορία αρχαιοπλέον εισηγήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο η νέα μουσεολογική μελέτη. Πραγματικά πιστέψτε με, είναι ένα μουσείο αυτό που θα γίνει κόσμημα και στο θεσιακό κομμάτι, γιατί δεν είναι μόνο το κτηριακό κομμάτι. Άρα λοιπόν από εκεί πέρα ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεση του φακέλου, όπως είπε ο κ. Δήμαρχος πριν, αλλά και άλλοι προορίζοντες, πιστεύουμε ότι σύντομα εντός του μήνα θα έχουμε την ένταξή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από λαβάδι της καρδιάς μου την κυρία Κολοκυθά Κωνσταντίνα Θεματολοπούλου, η οποία επί την προηγούμενη τετραετία μας επισκέφτηκε, εξέδωσε την επιθυμία της χορηγίας για τη μία αίθουσα, έγινε αποδεχθεί και από το Δήμο και από το Υπουργείο Πολιτισμού και να σας πω το τούτο, ότι ήδη η μελέτη της επέκτασης είναι έτοιμη στα χέρια του Υπουργείου Πολιτισμού. Να ξέρετε ότι μέσα στη μουσεολογική μελέτη υπάρχει ειδικός χώρος, ο χώρος του πολεμιστή, για το μέλημά μας διαχρονικά πιστεύω και της σημερινής Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του προηγούμενου ήταν ό,τι έχει βρεθεί εδώ να γυρίσει στον τόπο του εδώ και το λέω σε κάθε ευκαιρία μου. Άρα λοιπόν ως ικανοποίηση είδαμε αυτή την θετική εξέλιξη. Κλείνοντας αυτή την σύντομη παρέμβαση με το ιστορικό κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τον χρόνο είναι ένα. Πρώτον θα είμαστε εδώ για να ολοκληρωθεί το έργο και δεύτερον τουλάχιστον εγώ προσωπικά στο διάβατο της αυτοδιοικητικής μου πορείας, αλλά ξέρω και οι άλλοι συνάδελφοι, ο Καμάκης, ο κ. Καρβέλας, δεν διαπιστώσαμε κανέναν να λειτουργεί εις βάρος του τόπου, εις βάρος του μουσείου. Μα κανένας άνθρωπος, πολιτικός, αυτοδιοικητικός, πολίτης, δεν σκέφτηκε ποτέ, ούτε ενέργησε εις βάρος του μουσείου να πάει αλλού. Άρα λοιπόν να τελειώσει σήμερα όλο αυτό το σενάριο και να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι για το αύριο, γιατί δεν είναι μόνο το μουσείο, όπως είπαν και συνάδελφοί μας, είναι και άλλα πράγματα, Πρόεδρε, πρέπει να δούμε σιγά σιγά. Άρα λοιπόν κλείνοντας, είμαι και εγώ ταγμένος ως απλός πολίτης αυτού του τόπου να αγωνιστούμε για την ολοκλήρωση του μουσείου που θα έχουμε σύντομα τα ευχάριστα νέα, γιατί την Παρασκευή το Υπουργείο ολοκλήρωσε την κατάσταση του φακέλου και από ό,τι ο κύριος Περιφερειάρχης έχει ανακοινώσει επίσημα πλέον, εντός του μήνα θα έχουμε και την περιβόητη ένταξη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να γίνει το έργο. Να ξέρετε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η ιστορία και όλα ξεκίνησαν το 2015. Πριν δεν υπήρχε παρά μόνο λόγια, ευχολόγια, αγάπες και εικασίες. Όλη η δουλειά ξεκίνησε και είναι καταγεγραμμένη το 2015 από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Τοπικό Συμβούλιο της χώρας. Ευχαριστώ ένα προς ένα ξεχωριστά όλους. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κύριο Καφαντάρη. Είναι παρόν ο κύριος Γιώργος Μακρύς, γραμματέας νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο παρακαλούμε να έχει το λόγο. Και στη συνέχεια έχει ζητήσει το λόγο ο αντιδήμαρχος κύριος Γαϊτάνης, που να μας πει δύο λόγια. Φίλες και φίλοι. Δεν ακούμε. Φίλες και φίλοι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση τη σημερινή, κυρίως όμως κύριε Δήμαρχε, μέλη της τοπικής κοινότητας, ευχαριστούμε για την σημερινή συγκέντρωση, τη σημερινή εκδήλωση, αλλά και τις δράσεις, τις σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες που πήρατε συντονισμένα το προηγούμενο διάστημα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μέσα και από την ενεργοποίηση πολιτών, ενεργών πολιτών όπως είστε όλοι εσείς που βρίσκετε σήμερα εδώ, να έχουμε μία επίσπευση όπως διαφαίνεται των εξελίξεων για το πολύ σημαντικό αυτό μουσείο,
το μουσείο της χώρας του Νέστορα, της χώρας της Πηλίας. Ένα μουσείο το οποίο στην ιστοριογραφία, στη βιβλιογραφία είναι καταγεγραμμένο ως ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της προϊστορικής, της Μυκηναϊκής περίοδου. Φίλες και φίλοι, κύριε Πρόεδρε, περιηγηθήκαμε στο χώρο του μουσείου, αλλά και εξωτερικά. Πράγματι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ κακή. Είναι σαφής και προφανής η έλλειψη συντήρησης όλο το προηγούμενο διάστημα και η ανάγκη που υπάρχει ειδικά τώρα για την αναβάθμιση την κτηριακή του, αλλά και για την μια νέα εκθεσιακή αντίληψη που μπορεί να έρθει μέσα από προγράμματα, έτσι ώστε αυτό το μουσείο να συνδεθεί οργανικά με όλη την κοινότητα της χώρας, με όλο το Δήμο και την ευρύτερη περιοχή. Είχα έρθει και πριν από μερικές εβδομάδες εδώ για μια ιδιωτική επίσκεψη και πράγματι η κατάσταση την οποία τότε είδα στο μουσείο με είχε ευνηδιάσει δυσάρεστα. Όμως οφείλω εδώ να πω και κάτι άλλο, αυτό που είπαν και αρκετοί από τους προλαλήσαντες και το θίξανε. Ερχόμενοι σήμερα στη χώρα του Νέστορα, στη χώρα της Πύλου από την Καλαμάτα, περάσαμε δυστυχώς ξανά από τους ίδιους δρόμους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει στασιμότητα. Στασιμότητα στους δρόμους και στα έργα υποδομής, στασιμότητα την οποία δυστυχώς τη βλέπουμε και σήμερα εδώ στη χώρα και στο σημαντικό αυτό μουσείο της περιοχής. Έναν κρίσιμο δημόσιο τόπο, τον οποίο σήμερα εσείς με τη στάση και με τη φωνή σας τον υπερασπίζεστε. Και κυρίως υπερασπίζεστε τι? Υπερασπίζεστε και διεκδικείτε απέναντι στη στασιμότητα που δυστυχώς εν γέννη πολλές φορές πλήττει τον όλον νομό. Δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο με παρατηρήσεις. Είπαν αρκετά πράγματα και οι προηγούμενοι από μένα και σημαντικά πράγματα όσον αφορά το έργο. Εκείνο εγώ το οποίο θέλω να σημειώσω τελειώνοντας είναι ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως και για εσάς, είναι αναγκαίο το μουσείο της περιοχής να μείνει εδώ και να μην φύγει ποτέ. Είναι σημαντική η στάση και η αντίδρασή σας απέναντι στις δυνάμεις στασιμότητας εκείνης οι οποίες ουσιαστικά κολυσιεργούν τις εξελίξεις και η δική σας στάση και εκδήλωση σήμερα στέλνει και ένα άλλο μήνυμα. Θα θυμάστε ότι πρόσφατα ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δυστυχώς ο νόμος εκείνος ο οποίος καταργεί τον ρόλο των τοπικών κοινοτήτων. Η στάση σας λοιπόν ακριβώς δείχνει ότι οι πολίτες όταν είναι ενεργοί μπορούν να παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους και ουσιαστικά παρά την αποθεσμοποίηση που υπάρχει του ρόλου τους να παρεμβαίνουν δυναμικά και να προϊονίζουν τις εξελίξεις. Και είναι σημαντικό κλείνοντας, φίλες και φίλοι και κύριε Πρόεδρε, να πούμε ότι η παρουσία σας εδώ είναι άξια συγχαρητηρίων, γιατί όποιος δεν φροντίζει για το παρελθόν του τόπου του δεν έχει και καλό μέλλον. Καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστούμε τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο λόγια θα μας πει ο αντιδήμαρχος κ. Γαϊτάνης. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά για την ημέρα. Η σημερινή συγκέντρωση αντικατοπτρίζει την αγανάκτηση και απογοήτευση των κατοίκων της χώρας. Αφορά ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, το οποίο μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχει ικανοποιηθεί. Το Μουσείο της χώρας έπρεπε να έχει εξυγχρονιστεί εχθές και όχι σήμερα. Πιστεύουμε βαθιά όμως ότι με τη συνεχή παρακολούθηση όλων των ενεργειών και με τη βοήθεια των αρμόδιων φορέων αυτός ο στόχος και η επιθυμία θα γίνουν πραγματικότητα. Σε αυτό συνεννοούν οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε σχετικά με την ένταξή του μουσείου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Η πρόσκληση προς χρηματοδότηση, όπως είχαμε υποσχεθεί στους δημότες μας και μας είχε υποσχεθεί ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Νίκας Παναγιώτης, δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες η υπευληθήσα πρόταση της εφορίας αρχιτέκτων Μασσινίας, η οποία έχει ήδη κατατεθεί συμβαδίζει με τον προϋπολογισμό. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τη Διαχειριστική Αρχή για την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας για να φτάσουμε επιτέλους στο στόχο μας. Συνεπώς, η τρίτη διαδικασία για την ένταξη του μουσείου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμά της, με σκοπό την επέκταση και ανακαίνισή του, είναι πλέον πολύ κοντά μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα. Βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση καθότι ο στόχος είναι κοινός για όλους μας. Κανείς δεν περισσεύει από αυτή τη διαδικασία. Ο Δήμος από τη δική του πλευρά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει πάντοτε. Υποστηρίζει τα δικαιωτήματα της περιοχής. Η μέχρι τώρα παρούσα μας ως Δημοτική Αρχή έχει επιδείξει ότι στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με απόλυτη αφοσίωση και επιτυχία, προχωρώντας δυναμικά και συλλογικά για το συμφέρον του τόπου μας και μόνο. Στόχος μας είναι η δημιουργία του νέου μουσείου χώρας που για εμάς αποτελεί μεγάλο στόχο. Εμείς και οι συνεργάτες μας κάνουμε αυτό που έπρεπε πάντα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες
και στην ιστορική αξία της περιοχής για να κάνουμε γνωστό στον παγκόσμιο χάρτη το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο χώρας και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής στο Δήμο μας. Είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση και σίγουροι ότι άμεσα και συγκεκριμένα μετά την τρίτη αξιολόγηση της πρότασης, η ένταξη του Μουσείου της χώρας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα αποτελεί μεγάλο γεγονός για τον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο κ. Γαϊτάνη. Το λόγο έχει ο εκπρόσωπος του Αρχαίου Πολιτισμού κ. Λεγκάκης. Καλησπέρα φίλοι της χώρας. Εγώ δεν είμαι από εδώ, αλλά αγαπώ τη χώρα και νομίζω είμαι ο μόνος που θα μιλήσει αντικειμενικά. Δεν κατάλαβα γιατί μας καλέσατε να καλύψουμε αυτό το γεγονός σήμερα, αφού όλα ήταν καλά. Σε 10 μέρες ξεκινάνε τα πάντα. Τελείωσε. Σε 10 μέρες ξεκινάνε τα πάντα. Τι φωνάζετε, τι διαμαρτύρεστε. Δεν κατάλαβα, μας καλέσατε από την Αθήνα να έρθουμε να καλύψουμε την εκδήλωση και ακούσαμε από βουλευτές, προέδρους, δημάρχους, δεν ξέρω εγώ ποιους, ότι όλα είναι μια χαρά και ότι όλα τελειώνουν σε λίγο, ξεπεράστηκε κάθε εμπόδιο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε κάτι. Η χώρα πρέπει να μετονομαστεί ως χώρα Νέστορος. Να μπει το όνομα του Νέστορα στη χώρα σας, στην πόλη σας. Δεύτερον, το μουσείο αυτό, κάθε φορά που έρχομαι και έχω φέρει πολλές φορές ομάδες επισκεπτών, έχει όλο και λιγότερα εκθέματα. Έχει όλο και λιγότερα κυρίως χρυσά εκθέματα. Σε σημείο που να το παρατηρούν επισκέπτες που είχαν ξανάρθει. Και μεταξύ μας μου το λέτε και εσείς στα κατηδίαν. Αλλά εγώ δεν φοβάμαι να το πω δημόσια. Τρίτον, εάν πέσει κάτι, κανένα τούβλο από εδώ πέρα ή κανένα σοβάς και χτυπήσει κάποιον, θα είναι ίσως το λιγότερο από το να πέσει πάνω στο έκθεμα και να το θρηματίσει. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Τα μουσεία είναι ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πάμε παρακάτω. Ο καθηγητής μου στην πρώτη μέρα που μπήκε στο Πανεπιστήμιο μου είπε ότι τόπος στερούμενος συγκοινωνίας και επικοινωνίας αδύνατον αναπτυχθεί. Είναι αδύνατον με αυτούς τους δρόμους που έχετε η χώρα του Νέστορος να αναπτυχθεί. Ακόμη, επιστημονικά σας λέω ότι είναι αντιεπιστημονικό και απαγορεύεται να μεταφέρονται τα εκθέματα από τον τόπο που έχουν βρεθεί. Αυτό, ακούστε το πολύ καλά, διότι η καιρή είναι χαλεπή. Ακούσαμε εδώ και πήραμε διαβεβαιώσεις και είναι γραμμένες στην κάμερα ότι δεν θα μεταφερθεί τίποτα. Αυτό είναι γραμμένο στην κάμερα και θα είμαστε εδώ και θα θυμόμαστε και αύριο θα μπήξει στο διαδίκτυο από το Αρχείο Πολιτισμού. Προσέξτε κάτι, πριν λίγες μέρες, χωρίς να πάρετε είδηση περισσότερη, βγήκε ένας νόμος, ψηφίστηκε ένας νόμος από τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σχεδόν όλους, που λέει ότι επιτρέπεται να δανείζουμε τα αρχαία μας εκθέματα σε όποιον μας τα ζητήσει στο εξωτερικό για 25-25 χρόνια. Που σημαίνει σιωπηρά για 49 χρόνια, αν φύγουν κάποια εκθέματα από εδώ νόμιμα εντός εισαγωγικών, δεν θα τα ξαναδούν ούτε τα εγγόνια των παιδιών σας. Έτσι. Αυτό έχει ψηφιστεί. Αυτό σε συνδυασμό με αυτό που πάει να γίνει εδώ πέρα, απέναντι σε μεγάλο κρουαζιέρο πλοίο εφοπλιστικό πολιτικά συμφέροντα, που έχουν σαν θύμα τη χώρα, εγώ το βρίσκω ύποπτο. Και παρόλο που είναι ντροπή να λέμε και να λέγεται ότι κάτι που ξεκίνησε το 60 τελικά βρήκε μια δικαίωση το 2015, είναι ντροπή για το ελληνικό κράτος να λέγεται αυτό. Παρόλα αυτά λέμε ευτυχώς που ξεκίνησε 50 χρόνια μετά. 40 χρόνια μετά. Λοιπόν, επειδή σας βλέπω και είστε πάρα πολλοί, και βλέπω ότι είστε ενεργοί πολίτες και αγαπάτε αυτόν τον τόπο και αγαπάτε τον τόπο σας, σας λέω λοιπόν να είστε εδώ και να καιροφυλακτείτε με βάρδιες νύχτα μέρα έξω από το μουσείο. Εμείς θα είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λεκάκη. Μόλις ήρθε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Αναστασόπλος, λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων άργησε, θα του δώσουμε το λόγο.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να καλημερίσω όλους και να ευχηθώ χρόνια πολλά για τις γιορτινές μέρες που διάγουμε και σήμερα και αύριο, και να πω ότι έχω ενημερωθεί εγγράφως από το την Δημοτική, τον Πρόεδρο και τα μέλη της κοινότητας χώρας, και είμαι ενήμερος για το πρώτο θέμα. Να πω καταρχήν, για να μην κάνω εισαγωγές πολλές, το πρώτο θέμα είναι η υπόθεση του μουσείου. Νομίζω ότι έχετε ενημερωθεί. Έχω εδώ και την πρόσκληση που έχει βγάλει ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας με ημερομηνία 10 έκτου του 21. Η ημέρα που ξεκινάει να κατατίθεται προτάσεις είναι 15 Ιουνίου και έχουν περιθώριο μέχρι 16 Εβδόμου. Το σύνολο των χρημάτων που έχει αυτή η πρόσκληση είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούχος για να καταθέσει πρόταση είναι μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού ή συνεργαζόμενοι φορείς. Άρα δεν είναι ότι είναι μια πρόσκληση γενική και θα καταθέσουν όλοι τις προτάσεις τους. Έχει γίνει συνεννόηση του Περιφερειάρχη με την κυρία Μενδώνη. Είναι για δύο συγκεκριμένα πράγματα. Για το Μουσείο της χώρας, με τον προϋπολογισμό που όλοι γνωρίζετε, 2,3 εκατομμύρια ευρώ, και το υπόλοιπο είναι για ένα κτίριο στη Δημητσάνα. Ναι, συν ΦΠΑ. Βεβαίως, εδώ πρέπει να γνωρίζουμε ότι την προηγούμενη φορά έγινε ένα σφάλμα όχι από εμάς, από τη Διαχειριστική Αρχή και από την Περιφέρεια. Εκεί οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου θεώρησαν τις μελέτες μετά τη λήξη της προθεσμίας να υποβληθεί ο φάκελος. Και αυτό ήταν μια τυπική διαδικασία που το απέρριψε. Τώρα δεν υφίσταται αυτός ο λόγος, διότι ήδη οι ημερομηνίες έγκρισης της μελέτης είναι πριν καν βγει η τελευταία προκήρυξη. Με λίγα λόγια, τέλος, προχωράμε και θα έχουμε ένα σύγχρονο μουσείο. Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι σε σχέση με το οδικό δίκτυο. Έχουμε ήδη εντάξει στο πρόγραμμά μας 700.000 ευρώ έργο για βελτιώσεις στον άξονα Καζάρμα Χώρα και στον άξονα Χώρα Γαργαλιάνη. Επίσης, πολύ σύντομα θα εκπονήσουμε τη μελέτη Χώρα Λαδά, δηλαδή προς το Γκόμβο Ρωμανού. Ήδη θα έχετε ενημερωθεί ότι εκείνο το δρόμο στο Σωληνάρι Κορυφάσιο υπάρχει ένα υπόλοιπο που δεν είχε γίνει και το οποίο είναι προϋπολογισμού 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το κάνει το Υπουργείο το ίδιο και ολοκληρώνεται αυτός ο άξονας Σωληνάρι Κορυφάσιο μέχρι και τον Γκόμβο στο Ρωμανού. Εκεί δηλαδή που τελειώνει ο δρόμος Γαργαλιάνη Ρωμανού, και είναι 4,5 εκατομμύρια και θα γίνει άμεσα στο επόμενο διάστημα. Εμείς θέλουμε, φτιάχνοντας αυτή τη μελέτη, να την βάλουμε σε πρόγραμμα. Αυτός ο δρόμος Λαδά Χώρα είναι πολύ σημαντικός, περνάει το κυριότερο από τον αρχαιολογικό χώρο και νομίζω ότι επαναφέρει τη χώρα μέσα στο σύστημα που διακινείται ο κόσμος γύρω από τη χώρα και που σε κάποιο βαθμό αυτή τη στιγμή παρακάμπτεται. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα γιατρευτεί με εκείνη τη μελέτη και με το αντίστοιχο έργο. Γενικότερα δεν ξέρω αν τέθηκαν άλλα θέματα, κύριε Πρόεδρε. Εγώ, μιας και είναι ο κόσμος της χώρας και είσαστε κι εσείς, εδώ, δύο ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, γιατί πετάξατε τα 400 χιλιάρικα από την... Λοιπόν, δύο ερωτήματα στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Πρώτο, τα 400 χιλιάρικα
από τα ασφαλτικά μέσα της χώρας, γιατί τα πετάξατε έξω, επειδή, ενώ ήταν η προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Και δεύτερο, αν θα εντάξουμε το δρόμο του Λούπα Χάνη με χώρα στο καινούριο ΕΣΠΑ. Ναι. Λοιπόν, για τα συγκεκριμένα ερωτήματα πρέπει να κάνω μια εισαγωγή, διότι ο πρόεδρος ζητάει τώρα κάτι το οποίο δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Με αυτή τη θέση κατεβήκαμε στις εκλογές, ότι εμείς θα υποστηρίξουμε τους δρόμους και τα έργα εκείνα που έχουμε ευθύνη και αρμοδιότητα. Ευθύνη και αρμοδιότητα έχουμε για τους εθνικούς δρόμους και για τους επαρχιακούς. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να προηγούνται έργα δημοτικά που καταναλώνουν λεφτά από εκείνα που έπρεπε να πάνε στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Ελπίζω όλοι να έχετε αντιληφθεί τον τελευταίο καιρό, γιατί πηγαίνετε στην Καλαμάτα, δεν υπάρχει περίπτωση, αν γίνεται κανιά ασφαλτόστρωση εκεί. Και μάλιστα συνεχιζόμενοι, όχι μπαλώματα. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει αν εμείς συνεχίζαμε και κάναμε και τα δημοτικά έργα. Γιατί ο δρόμος μέσα στην χώρα είναι δημοτικό έργο. Είναι δημοτικό. Στο δρόμο, δημοτικοί οι δρόμοι είναι δημοτικό έργο. Μπορεί λοιπόν να βγάλαμε τα χρήματα από εκεί, αλλά δεν σταματήσαμε να ασχολιόμαστε με το οδικό δίκτυο. Ήδη έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο καζάρμα χώρα εδώ και κάποιους μήνες, και θα συνεχίσουμε και στη μεταμόρφωση και στα υπόλοιπα, ώστε αυτός ο οδικός άξονας να βελτιωθεί. Και σας είπα τους σχεδιασμούς μας παρακάτω. Σε όλους τους εθνικούς αυτή τη στιγμή πέφτει άσφαλτος, και σε όλους τους επαρχιακούς. Σιγά σιγά εντός της θητείας μας θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και λίγο παρακάτω. Το θέμα μας σήμερα είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο χώρας. Θα κλείσουμε εδώ. Προσέξτε μόνο λίγο. Θα συνεχιστεί η συλλογή υπογραφών στα γραφεία της κοινότητας του Δήμου κάτω, γιατί ο αγώνας δεν σταματάει. Αντίθετα, τώρα ξεκινάει. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμελητές και όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η δική σας συμμετοχή. Ευχαριστούμε πολύ.